1.26, δώσ' τα τώρα, κατέβασέ τα, 1.10, 1.10 τρέξει, 1.10. Πάμε, μη σταματάς! Άκη. Τέσσερα μέτρα και 86 εκατοστά. Πόσο? 44-86. Εδώ είσαι τίποτα. Να πάμε, ρε. Δεν
Αχ! Κύριε Φουλτσάκο, βρισκόμαστε στο Δημοτικό Στάδιο στη Σπάρτη. Σήμερα διεξάγονται οι αγώνες στίβου των Λυγίων του Νομού Λακωνίας. Ναι, Νίκο, είναι η πρώτη φάση των Λυγίων που είναι πρόκριση για τη β' φάση που θα γίνει στις 17 και 18 Απριλίου στην Πάτρα. Είναι αγώνες πρόκρισης. Έχουμε καλές επιδόσεις από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα. Στα 100 μέτρα, σφαιροβολία, δισκοβολία. Ναι, κάποια παιδιά διακρίνονται, ξεχωρίζουν. Αυτά που γυμνάζονται, Νίκο. Είναι σε κάποιους συλλόγους εδώ στη Σπάρτη κυρίως. Είναι στους συλλόγους και οι σύλλογοι στη Σπάρτη του Στίβου είναι λίγοι. Είναι ο φιλαθλητικός, σπαρτιατικός, μολάει. Είδαμε στη δισκοβολία πριν λίγο έναν αθλητή από το Γεράκι. Σαράντης, αν θυμάμαι καλά. Σαράντης ο Στέλιος, ο οποίος ανήκει στο φιλαθλητικό γυμνάζεται τον Μιχάλη τον Καλομήρη και είναι ένα αξιόλογο και εξελίξιμο. Και από το Γήθιο ο Σουγκλάκος στη σφαιροβολία. Ο Σουγκλάκος είναι, γυμνάζεται με την Αγγελική την Ανδρακάγου, ανήκει στο σπαρτιατικό. Είναι παιδιά από την περιφέρεια, δεν υπάρχουν σύλλογοι στα μέρη που μένουν και έχουν έρθει εδώ. Και η επόμενη φάση που γίνεται. Γίνεται στην Πάτρα 17 και 18 η β' φάση, 17-18 Απριλίου, και την επόμενη εβδομάδα 23-24 θα γίνουν οι πανελλήνιοι αγώνες στο ΑΚΑ, στην Αθήνα, στο Μαρούσι. Μάλιστα, ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή δύναμη. Ευχαριστώ και εγώ. Κίτριες που παίρνουν μέρος στο δρόμο των 800 μέτρων να προσέχουν το χώρο της εκκίνησης. Πέντε πενήντα. Πίσω. Μπράβο σας. Πίσω. Όχι. Ξέρω πως σε λέω, είναι σε ζυγά, αλλά μην το δίνω προς τα κάτω, προς τα πάνω. 44. 44 μέτρα και 22 εκατοστά.